Ω σωτηρία και άκρως απαραίτητη παρουσιάζουν τώρα οι εταιρείες των Pfizer BioNTech την τρίτη δόση προκειμένου οι πολίτες να είναι ασφαλείς έναντι της μετάλλαξης όμικρον και αναφέρουν ότι σε λίγους μήνες θα έχουν έτοιμο το νέο σκεύασμα. Το εμβόλιο κατά της COVID-19 των Pfizer BioNTech διατηρεί την αποτελεσματικότητά του έπειτα από τη χορήγηση τριών δόσεων. Απέναντι στην παραλλαγή όμικρον, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες, οι οποίες προβλέπουν ότι θα έχουν αναπτύξει μέχρι το Μάρτιο ένα προσαρμοσμένο στην παραλλαγή εμβόλιο. Σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποίησαν οι δύο εταιρείες, το εμβόλιο παραμένει αποτελεσματικό κατά της COVID-19, καθώς επίσης και κατά της παραλλαγής όμικρον, αν χορηγηθεί τρεις φορές. Αλλά η νέα παραλλαγή δεν εξουδετερώνεται επαρκώς μετά τη χορήγηση δύο δόσεων. Θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη ενός ειδικού για την παραλλαγή όμικρον εμβολίου και ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσιμο μέχρι το Μάρτιο, στην περίπτωση που θα είναι αναγκαία μια προσαρμογή, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρείες. Μια τρίτη δόση παρέχει επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά της όμικρον, αντίστοιχο με το επίπεδο που διαπιστώθηκε μετά τις δύο δόσεις. Για τις άλλες παραλλαγές αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αν και δύο δόσεις του εμβολίου μπορούν να παράσχουν προστασία κατά της σοβαρής νόσησης που προκαλείται από το στέλεχος όμικρον, είναι σαφές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ότι η προστασία είναι βελτιωμένη μετά την τρίτη δόση του εμβολίου μας, υποστήριξε ο Αλμπέρτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ο οποίος βλέπει τα κέρδη της εταιρείας του να εκτοξεύονται.